Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στο Ίδρυμα Αναπήρων, όμως αυτή τη φορά φανερώνεται ως οδήγηση στο τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, με τα εργολαβικά συνεργεία που ζουν και βασιλεύουν στον χώρο της υγείας, παρά τα όσα ψέματα λέει το Υπουργείο Υγείας και μέσα σε αυτή τη δημόσια μονάδα υγείας. Και το κυριότερο, είδαμε ζωντανά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των αναπήρων, οι οικογένειες των ανθρώπων που φέρνουν τους δικούς τους για αποκατάσταση εδώ πέρα στο Ίδρυμα. Είναι το μοναδικό τέτοιο κέντρο που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο. Και το κυριότερο είναι ότι αντί να ενισχυθεί και να στηριχθεί, στηρίζεται η πολιτική που δίνει συνεχώς νέα δωράκια στους ιδιώτες και τους ανοίγει νέα πεδία κερδοφορίας. Πρέπει να μπει ένας φραγμός. Πρέπει να μπει ένα μεγάλο στόπ σε αυτή την κατάδια. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα κατάματα, να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για δημόσια δωρεάν υγεία, για κέντρα αποκατάσταση αναβαθμισμένα, με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, στελεχωμένα με προσωπικό. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά μόνο με τον αγώνα, την πάλη του εργαζόμενου λαού και με ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις 8 του μήνα.